Καλησπέρα, σα κυρίε και κύριοι. Απόψηνή, πρώτη καλεσμένη είναι εξαιρετικά ταλαντούχα ηθοποιό. Τη συμπαθώ πολύ γιατί μου αρέσουν οι δηλώσει τη. Είναι σαν να είναι από μία άλλη εποχή, από το 1920, από το 1970. Και έχει τα μαλλιά που θα ήθελα να έχω. <laughs> Μαζί μας είναι η Τάνια Τρίπη. <laughs> Γεια σου, αγαπημένη μου, καλησπέρα. Αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα αυτό το ωραίο μαλάκι. <laughs> το οποίο είναι το φυσικό σου μαλλί. <laughs> ναι, ναι, εντελώ. <laughs> Λούζομαι και βγαίνω έτσι. Τσακ. Ε, είναι τέλειο. <laughs> δεν έχεις πει ποτέ στη διαδικασία ότι θέλω να το ισιώνω. Και να ε, είμαι... Το είχα ισιώσει <laughs> μία περίοδο, αλλά <laughs> δεν. δεν. Η αγάπη είναι στη φύση. <laughs> ναι, δεν ήσουν η Τάνια που όλοι ήξερα. Όχι, καμία σχέση. Η, η... Κοίταγα στον καθρέφτη και έλεγα εσύ ποια είσαι. <laughs> ναι, η Τάνια που όλοι ξέρουν τι, τι άνθρωπο είναι. Oh. Αρχίσαμε από τα απλά. <laughs> Α, απλά, λοιπόν. Ε, πολύ δυναμική, πολύ συναισθηματική. Ναι. Ε, και μαχήτρια. Mm -hmm. Όταν υπάρχει λόγος ή καμιά φορά τα βάζεις και με όλους και όλα. Ε, όταν υπάρχει λόγος. Mm -hmm. Αλλά είναι μια στάση ζωής αυτή που δεν το βάζουμε ποτέ κάτω αυτό. Οκ. Okay. Ε, παρατηρώ εδώ και χρόνια που σε, σε βλέπω και σε παρακολουθώ, ότι έχεις μια σοφία, ότι έχεις μια καλή σχέση με τη φύση, με τους ανθρώπους, με το τι συμβαίνει γύρω σου. Ήσουν πάντα έτσι γιωμένο και προσγειωμένο άτομο. Ε, ναι, απλά την ίδια ώρα που είμαι έτσι, την άλλη ώρα, ο -ο ε, <laughs> ονειρεύομαι, ξέρεις, σκέφτομαι διάφορα. Ναι, δεν είμαι μόνο έτσι. Οκ. Mm -hmm. okay. Δεν είμαι μόνο έτσι. Το ηθοποιός πώς σου βγήκε? Ε, ηθοποιός ε, από μωρό. Έλεγα θέλω να γίνω ηθοποιός, έγινε η πρώτη ακρόαση της Βουγιουκλάκη το 1981. Στο Άνι. Στο Άνι, πήγα, με πήρανε και αυτό. Και έχει μια καριέρα η οποία είναι δυσανάλογη σε σχέση με την ηλικία σου. 43 χρόνια. Σα, 43 χρόνια Από τα 12 μου. Ναι. από τι λίγε που, που, το λένε. Ότι με 55 χρονών, όλε έχουν μείνει στα 30. Το λες επειδή δεν σου φαίνεται. Ε, δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει. <χ> ε, όταν έχει 30 χρονών και 24 χρονών παιδί, πότε το κάναμε στα 10, δηλαδή. Ε, σχεδόν παιδιά όπω έκανε, ειδικά την πρώτη σου ναι, ήθελα να κάνω παιδιά. Από, από, μικρή. Περίμενε, δεν μου λες, γιατί θα σε ρώταγα σε λίγο, <laughs> αλλά το έχω κρατήσει εδώ, γιατί έχεις κάνει μια δήλωση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχεις πει, φαίνεται ότι αγαπάς πολύ τα κορίτσια σου, γιατί είστε και συνεχώς... Αχ, ξέρω τι θα πεις. Περίμενε, έλα, περίμενε, να το αναλύσουμε. Περίμενε. Ναι, 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 ναι <laughs> έλα, έλα. φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά σου, γιατί φωτογραφίζεστε μαζί, <laughs> είναι σαν να βλέπω μια συμμορία. Έχεις πει όμως, ήθελα πάρα πολύ να κάνω τα παιδιά μου, αν γυρνούσα όμως το χρόνο πίσω... <laughs> ναι. Δεν θα έκανα παιδιά. Όχι, δεν, είναι. δεν είπα αυτό. Α, δε... okay, για πες Καμία σχέση. Ναι. Ε, πάνω σε συζήτηση, σε κουβέντα, ότι πώς είναι ο κόσμος τώρα, ο άνθρωπος που είναι το πιο ασεβές πλάσμα πάνω στον πλανήτη, που δε, δεν σέβεται τίποτα και νομίζω ότι του ανήκουν όλα. Ε, για τις σχέσεις των ανθρώπων και όλα αυτά, για το περιβάλλον βασικά, mm -hmm. ε, έλεγα ότι αν τώρα ήμουν παιδί εγώ, μικροί, yeah, γιατί yeah. μικρή, γιατί μικρή της έκανα, δεν θα έκανα παιδιά. Δεν θα Όχι παιδιά... ότι αν θα γύριζα το χρόνο πίσω. Ναι. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώ ό,τι έχω κάνει σε όλου του τομεί. Okay. Και ε... τα ίδια λάθη και τα ίδια σωστά. Τα παιδιά όμω δεν είναι η... η ελπίδα για το μέλλον. Δηλαδή λες, τώρα ναι, αγάπη μου, αλλά υπάρχει μέλλον. Ξέρω εγώ τι να πω. Μερικέ φορέ με πιάνει. Ε, Πώ να σου πω, μια στεναχώρια. Και ε, παρόλο που είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Ναι. Παρόλο που είμαι γενικά πολύ αισιόδοξη. Ε, λες τώρα, είναι κόσμο αυτό. Ναι. Η αισιοδοξία έρχεται μήπω να ισορροπήσει την ευαισθησία, mm, Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Ξυπνά μελαγχολική ή ξυπνά Ξυπνάω χαρούμενη, κοιτάω τον ήλιο και λέω ευχαριστώ που είμαι υγιή. Εγώ και τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, ναι. τα και... ζώα μου. Και μετά ανοίγει το κινητό σου. <laughs> ε, το οποίο, ξέρεις, έχω διαγράψει κόσμο πολύ, έτσι. Ναι. Με ποιο κριτήριο. Με το κριτήριο του... Άμα δεν υπάρχουν κοινήθικοι κώδικες, mm -hmm. βασικό. Yeah. Και δεν αντέχω την ανοησία καθόλου, δηλαδή. Ε, τα δύο άλφα, ανοησία και αχαριστία. Με τίποτα, δεν παλεύονται. <laughs> Η ανοησία, καμιά φορά, δεν είναι και ωραία να έχουμε ένα φίλο που μπορεί να μην είναι κολλητός να κάνουμε και καμιά χαζοκουβέντα. Χαζοκουβέντα κάνει με όλου του κολλητού ναι. και την ίδια στιγμή συζητά και πάρα πολύ σοβαρά ναι. θέματα. Η ανοησία όμω είναι πολύ επικίνδυνη. Αν έχεις ένα κακό άτομο απέναντί σου Ξέρεις είναι ένα κακό άτομο Ξέρεις θα κάνει κάποιες συμπεριφορές Ο κακός είναι και βλάκα συνήθως Όχι δεν νομίζω Αν και μου έχει συμβεί και αυτό Το έχω συναντήσει Δεν τον συμφέρει τον κακό να είναι καλός Δηλαδή εγώ αυτό σκέφτομαι Αυτός για ένα κακό δεν ξέρει το συμφέρον του Πολύ πιθανό Εγώ νομίζω ότι εν δυνάμει είμαστε τα πάντα Ανάλογα τώρα τη συνθήκη που μεγαλώνει κανείς τα βιώματά του και τα θέλω του. Οκ. Okay. Κάτσε, γιατί έχω πολλά ερωτήματα στο Κάτσε, θέμα. Κάτσε, πολύ φιλοσοφία. <laughs> Το σκέφτομαι και εγώ και λέω. <laughs> όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, τώρα, αν εμεί βρισκόμασταν στον πόλεμο, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουμε. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά μερικέ φορέ μένει και λίγο άφωνη με την ανθρώπινη φύση και λε: Δεν μπορεί να είμαστε όλοι έτσι. Υπάρχει και ο κακό πόρο. Έτσι δεν είναι. Είναι ναι. κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο κακοί από άλλου. Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι. είναι πολύ. Όχι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και για να μην το σκοτεινιάσουμε πολύ, ε, αλλά ναι. θα, θα το σκοτεινιάσω λίγο. Λίγο τόσο. Λίγο. Δηλαδή, ε, βλέπεις συνέχεια ε, κακοποιήσεις και θανατώσεις. Βάζω πρώτα τα ζώα, γιατί από εκεί ξεκινάει η αλυσίδα. Γιατί τα ζώα δεν μπορούν να αντιδράσουν και ξέρω ότι ζώα, δεν θέλω ε, να πω σε αυτό. Άστο, κατάμε με μόνο. Άστο. Ότι... Λοιπόν, ναι. ζώα. Ε, 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 ευαίσθητε ας πούμε, ομάδες ανθρώπων που είναι γυναίκες και παιδιά. Mm -hmm. Και βλέπεις κακοποίησεις, βιασμούς, ε, ε, θανατώσεις. Και λες τώρα, αλλά υπάρχει πολύ αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πολύ και κάθε μέρα ακούμε και καινούργια και άλλα και άλλα. Και άλλα και λες, πού πάει αυτός ο κόσμος. Ε, δεν είμαστε παλαιοίδος. Είμαστε παλαιοίδος. Η τέχνη μπορεί να βελτιώσει mm. τον άνθρωπο. Ε, βέβαια. Δηλαδή, αν, ας πούμε, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως ακατέργαστος και έχει ροπή προς οτιδήποτε και τον τον πλακό στην τέχνη, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει ναι, αυτό, ναι, ναι. που μπορεί λίγο κάτι μέσα του να βελτιωθεί. Φυσικά. Με εκπαίδευση και με, και με ησυχία. Γιατί mm -hmm. η τέχνη τη σε εσυχάζει, σε ησυχάζει, σε γαλεινεύει, σε ηρεμεί, σε καλλιεργεί, σε ανθίζει. Είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση... Mm -hmm. Ε, Έχουμε... Τα βιβλία φυσικά, οι πίνακε ζωγραφικέ, όλα τα. Έχουμε τηλεόραση που να γαλινεύει, να ε, εξελίσσει και να βελτιώνει τον τηλεθεατή. Τώρα εσύ μιλά σαν έναν άνθρωπο ο οποίο έχει την ευτυχία, ναι. την ευτυχία να έχει μεγαλώσει μέσα σε τηλεόραση η οποία ήταν μυθιστορήματα mm -hmm. για την τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, όλα τα βιβλία τα που έχουν ε, ε, γίνει μεταφορές, στα περισσότερα έχω παίξει εγώ. Ναι. Και μάλιστα εδώ σε, συγκινήθηκα με το στούντιο. Γιατί κάναμε τους φρουρούς Αχαΐας κάποτε εδώ πέρα. Ήμουνα τρία χρόνια εδώ μέσα. Και ήσουν και πάρα πολύ μικρή και πάλι. Ε, ναι, είμαι... Έχεις ένα πρόσωπο το οποίο είναι από άλλη εποχή. Δεν ξέρω ποια, αλλά είναι μία που θα ήθελα να ζήσω. 1920, ε, <laughs> σε, σε ποια εποχή ζεις? Εγώ? Ναι. Σε όλες. Αναλόγως τη διάθεση. Σε ποια θα ήθελες να ζεις? Ε, σε όλες επίσης. Mm -hmm. Όλες τις εποχές, αγαπώ. Δεν, δεν έχεις ένα ρόλο μέσα σου όταν ξυπνάς το πρωί, στο το ωραίο σου μαλλί, το, το κραγιόν, το κόκκινο και λες... 1928, σήμερα. <laughs> <ξέρεις, laughs> αυτό... Το βιώνει και το ζεις μέσα από του ρόλου. Okay. Οπότε είναι. Άρα εσύ το εκτονώνετε. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ. Ε, θεραπευτικό. Αμε. <laughs> και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, έχει και θέατρο, πολύ θέατρο το. Φτυχώς. το οποίο ασχολείσαι. Γιατί, γιατί, γιατί το, το, λες... το αγαπώ ιδιαίτερο στο θέατρο. Και ξέρει. Ε, με, ε, η... με τα COVID εποχή. <laughs> περάσαμε όλη μια μηχανία. Γιατί ξαφνικά όταν σταματάνε όλα <laughs> και σου λένε. Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν δουλεύει. Λίγο μα τύχησε mm -hmm. όλου. Οπότε μετά πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά ναι. και χαίρομαι πάρα πολύ. Ειδικά το θέατρο που το λατρεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δύο παραστάσει, ποια είναι η καλύτερη mm. σου. Έχει άγουρα κεράσια και μη σου τύχη. Άλλο το, ένα άλλο το, άλλο το. Το, το, το μη σου τύχη. Είναι κομωδία. Είναι φάρσα, φάρσα. Δηλαδή αποδομείται το σύμπαν. Ε, είναι με τον Εμίλιο το Χιλάκι, Ε, Έχει κάνει και τη σκηνοθεσία μαζί με τον Μανώλη Το Δούνια. Ε, είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη παράσταση και πάρα πολύ έτσι, ε, extreme παράσταση στο Θέατρο Αθηνών. Είμαστε Τετάρτη με Κυριακή, κάθε μέρα. Και τις Δευτέρες ε, κάνουμε τα Άγουρα Κεράσια με τον Κωνσταντίνο τον Καζάκο. Κάπου το ξέρεις εσύ αυτό. Ε, Κάπου τον ξέρω αυτόν τον τύπο. <laughs> <laughs> είναι, είναι κάπου έχουμε συναντηθεί. Ναι. Ε, όπου είναι ένα ελληνικό έργο του Μιχαήλ Άνθη. Ε, έχουμε την τύχη να είμαστε εμείς που το πρώτο ανεβάσαμε. Πάει εξαιρετικά καλά. Τρίτη Έχει... χρονιά. Είναι τρίτη χρονιά. Ναι. Αλλά φέτος ε, 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 βρήκαμε τη στέγη μας πούμε, για μια φορά την εβδομάδα στο θέατρο Αλκμίνη και είμαστε κάθε Δευτέρα mm -hmm. ε, μέχρι και τι 25 Νοέμβρη. Και βλέπουμε μετά. Ναι. Ε, ελληνική επαρχία. Ελληνική επαρχία. Ε, το, το κουκουλώνει το πρόβλημα, αυτή πάρα την πολύ, Πάρα πολύ. Ε, δείχνει τη σχέση του ζευγαρίου και τη σχέση τη γονεϊκή που έχουν με την κόρη του, η οποία δεν εμφανίζεται, ακούγεται μόνο. Ακούγεται η πραγματική σας ακούγεται κόρη. Ακούγεται η πραγματική μας κόρη. Έχουμε και ζωντανή μουσική. Ε, έχουμε ε, έναν τσελίστα στην παράστασή μας, καταπληκτικό, το Σταύρο τον Παργινό. Ε, η σκηνοθεσία είναι του μανουσού του μανουσάκη και είναι ένα έργο το οποίο δείχνει τα πάντα, τα πάντα όμως τι μπορεί να συμβαίνει σε μια οικογένεια ε, πάρα πολύ σκληρό με ένα πρόσμενο τέλος. Οκ... Okay. Ε, επειδή κάπου ξέρει τον συμπροταγωνιστή σου, κάπου έχετε <laughs> Τι <Έχετε συρυπάξει. laughs> θες να μου πει αν έχουμε χημεία, εξαιρετική. εξαιρετική Άλλη, χημεία. Όχι, δεν θα, δεν θα σε ρωτούσα, γιατί το έχω, έχω διαβάσει το ότι λε ότι λειτουργούμε πολύ καλά, επικοινωνεί ο ένα με τον άλλον, έχουμε χημεία. Αυτά τα λένε οι ερωτευμένοι. Δεν τα λένε άνθρωποι που έχουν ένα παιδί μαζί, <laughs> έχουν χωρίσει, έχουν συνεχίσει τι ζωέ του. <laughs> Πώ το κρατάτε αυτό, Πώ μπορεί να έχει χη, χημία με έναν πρώην σύζυγο. Ε, δεν έχει σχέση στη δουλειά. Ναι. Στη δουλειά καμία σχέση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά ε, στη ζωή μας και να είμαστε χάλια στη σκηνή, να μην υπάρχει αυτό επικοινωνία. Υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα φίλο, ένα αγαπημένο πρόσωπο και αν παίξει μαζί του. Ναι, ναι, πει, ναι. μπορεί να μην ταιριάζει. Okay. Εδώ έχουμε κοινού κώδικε επικοινωνία και αυτό είναι ένα πράγμα μαγικό. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι σαν να, σαν να είναι οι θεατές στο σπίτι μέσα. Ναι. Ε, αλλά υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία. Αυτό δεν το βρίσκει εύκολα. Όχι, okay, γιατί μετά τσακωνόσαστε όταν τελειώνει. <χι>, όχι, όχι. <χι> 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 Είμαστε ε, από τι καλέ περιπτώσει, τι πολύ πολιτισμένε. Ναι, <χι> έχει και ο Κωνσταντινός Καζάκος Έχει κάτι. Του έχω κάνει μία συνέντευξη. Δεν του έχω κάνει πολλέ που ηρεμεί του άλλου ανθρώπου. Mm. Είναι mm. σαν, σαν να έχει γεννηθεί σοφό. Δεν ξέρω. Είναι πολύ ήρεμος Είναι πολύ ήρεμο ο πλάσμα. Πολύ ήρεμο. Και εσύ. Είναι ναι. σαν να είσαι αυτό που λέμε παλιά ψυχή. Δεν, ξέρω, δεν τα πιστεύω πάρα πολύ ε, ακριβώ αυτά. Ναι, δεν ξέρω γιατί μου το έχουν πει και άλλε φορέ αυτό. Mm -hmm. Και άλλε φορέ αυτό. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία εγώ σε αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου. Ότι. Πώ να Καταρχήν τίποτα δεν μα χαρίζεται έτσι. Ναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι. Κάθε μέρα ξεκινάει μια καινούρια μέρα και παλεύει με... με αγάπη για τη ζωή και με σθένο για πράγματα. Έχω σεβασμό απέναντι σε ό,τι μου έχει δοθεί. Mm -hmm. σου, σου, σου έχει έρθει και καλή τύχη, που λες σήμερα ήμουν τυχεράκια. Ήρθαν τα πράγματα γιατί το θέλει αυτό η τέχνη. Δεν θέλει, θέλει. Κοίταξε, εγώ δεν να. είμαι ότι θα έχω, ας πούμε, ένα φυλακτό πριν βγω <laughs> αυτό που με είχαν ερωτήσει μια φορά. Ε, τι έχετε, λέει πριν. Τίποτα λέω δεν πάω. Κάνω τη δουλειά μου με αγάπη. Λαχοπόδαρο, πέταλο. Όχι. Δεν βάζει να σε ξεματιάζουν τρακόσια. Όχι, όχι, τέτοια δεν έχω. Αυτοί μου αρέσουν πολύ με τα ξεματιά. Δεν είναι αριστούργημα. Είναι καταπληκτικό. Θυμάσαι μια ταινία. Ποιο είναι. Αχ, ο Ρέστη Μακρύ. Στην κυρία μα τη μαμή. Που λέγεται Εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Εγώ ξεματιάζω έτσι. Είχε στη Γεωργία Βασιλιάδου. Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια. Απλά έχω μια ταπεινότητα απέναντι στη ζωή και ίσως γι' αυτό ε, κάποια πράγματα να, πώς να, σου πω, να τα αντιμετωπίζω και πιο ψύχρεμα. Ναι. Η ταπεινότητα κολλάει με το θέατρο, με το ημιθοποιός και με πρωταγωνίστρια. Ναι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, ε, όταν δεν υπάρχει ναρκισιστικό στοιχείο, ναι, βέβαια. Πώ mm -hmm. βέβαια. Πώς την παρουσία σου, γιατί είσαι ηθοποιός, έχει παίξει σε πάρα πολλέ παραστάσει, α πούμε στα Άγουρα Κεράσια, είστε δύο ηθοποιοί στη σκηνή. Mm -hmm. Πώς Πώ επιβάλλει την παρουσία σου, εσύ, χαμηλό, χαμηλού προφίλ ε, Ακολουθώντα το ρόλο σου mm -hmm. και τον χαρακτήρα που υποδίεσαι. Mm -hmm. Δεν κάνει κάτι άλλο. Mm -hmm. Δεν κάνει κάτι άλλο. Ειδικά σε αυτά τα, σε αυτά τα έργα. Mm -hmm. Τώρα, αν έχει να κάνει ένα musical, α πούμε. Ναι. Mm -hmm. Που είναι άλλη φάση. Ε, που είναι mm -hmm. άλλα τα ρούχα. Που είναι... Έχει άλλη δυναμική το ένα, άλλη δυναμική το άλλο. Ναι. Όταν μιλά, κάνει τι παύσει να φαίνονται πιο παύσει. Το ξέρει αυτό, έτσι. Σα ευχαριστώ. Το παίρνω για κοπλιμέντο, λοιπόν. <laughs> Νομίζω ότι είναι κοπλιμέντο. <laughs> το έχει αυτό. Ευχαριστώ. <laughs> έχει ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και τώρα έχει δύο κορίτσια, mm -hmm. τα οποία κοίτα τώρα ένα περίεργο πράγμα. <laughs> θέλεις να γίνουν ηθοποιοί. Η μεγάλη ε, ασχολείται ερασιτεχνικά. Ναι. Έχει τελειώσει η θεατρολογία, Καλά, έτσι τέδεα. σου λέει. Έτσι ναι, είναι ναι. και... Εντάξει, κάνει και... Είναι και σε ερασιτεχνικό, σε ερασιτεχνική ομάδα κτλ. τα λοιπά. Ε, η μικρή έχει ξεκινήσει καλά, οκ. Okay. Ε, δεν μπορεί να ξεφύγει κανένα νομίζω, από αυτό. Α, αυτό είναι σαν κατάρα. Ε, δε, 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 δεν είναι. Ευχή είναι, αλλά αν ε, ε, σκεφτεί όλου μου του συναδέλφου που έχουν παιδιά, ναι. όλα τα παιδιά... Είναι συνάδελφοί μας πλέον. Ναι. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί όταν εγώ βλέπω συναδέλφων μου παιδιά, τα καμαρώνω σαν να καμαρώνω τα δικά μου. Γιατί τα ξέρεις από, τα, από τις κοιλιάς των μανάδων τους. Mm -hmm. Δηλαδή μαζί μεγαλώσαμε όλοι. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ε. Και αυτά τα παιδιά γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα. Βάζω πρώτα τα προβλήματα και μετά τα θετικά του θεάτρου. Okay. Και αυτού του χώρου, γιατί έχουν γνώρισει και πίνες. Έχουν γνωρίσει τα και πολλέ. σε ρώταγα γι' αυτό, γιατί έχει πει και για τον εαυτό σου και για τη δική σου Βέβαια. οικογένεια, με, το, με τον ωραίο τρόπο που σε διακρίνει, ότι έχουμε πέρασει και τι στόχε μα, έχουμε πέρασει και τι φάσει που ήμασταν καλύτερα οικονομικά. Βεβαίω. Ναι. Όπω ναι. όλοι οι άνθρωποι. Όταν έρχεται μια κρίση, η κρίση ναι. Ναι. πάει στο πάνω. Τον καλλιτέχνη όμω τον χτυπάει πιο πολύ από έναν υπάλληλο σε μια τράπεζα που ξέρει ότι βρέξει. που καλά ούτε αυτό ξέρει ότι βρέξει. Τώρα ναι. Πια... Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα τα οποία είναι πολύ πιο σταθερά από το δικό σου. Δεν πτω τα παιδιά, αυτό ξέρουν αυτό εμπιστεύονται. Αυτό ακριβώ. Και ήμασταν σε φάσει όταν έχουμε θα πάρουμε αυτό. Όταν δεν έχουμε δεν θα πάρουμε. Δηλαδή. Είναι καλά παιδιά. Είναι καλέ πάστε. Γιατί ξέρει, πολλέ φορέ λένε από το ρόδο βγαίνει αγκάθι και από τα αγκάθι βγαίνει η ρόδο. Εγώ είμαι τυχερή πολύ. Μου λένε, Ο, τα πήγε καλά με τα παιδιά σου. ήταν και καλά παιδιά γιατί και εγώ δεν ήξερα. Ε, μαζί μάθαμε. Ήμουνα πολύ νέα ναι. όταν, τα, όταν συνέβη η, η πρώτη εγκυμοσύνη, ας πούμε. Ε, μαθαίνεις. Αλλά και αυτό ακόμα θέλει μια ταπεινότητα. Γιατί δεν μας ανήκει κανείς. Mm. Μόνο εμείς μας ανήκουμε. Πώς είναι όμως να βλέπεις την κόρη σου να παίζει. Πρώτα απ' όλα οι κόρες σου θέλουν, θέλουν να τις βλέπεις, θέλουν να τους κάνεις ναι, κριτική. Έκανε, θέλουν, Ή δεν έκανε. θέλουν τίποτα και ντρέπονται. Όχι, θέλουν πολύ. Αφού αυτές τις έχω θυλάσει με στα θέατρα, ήταν έχουν μεγαλώσει με στο θέατρο. Είναι πολύ φυσικό. Είναι φυσικό στου χώρο. Ναι. Βέβαια. Ναι. Θυμάμαι τη Σαββατοκύριακα με διπλέ παραστάσει για να τα βλέπω τα παιδιά δηλαδή. Ε, τα μαθήματά του μαζί και καθόμασταν στο καμαρίνι. Μένω όβγαινα εγώ στη σκηνή, πήγαινα έκανα και αυτά είχαν φέρει παιχνίδια τα μαθήματά του. Κάνανε μπουρουμπούρο από εδώ. Ωραία. Ωραία, ναι. είναι αυτά που. Πολύ... Είναι ωραίο. Ή κάποια στιγμή είπανε, ουφ, θα ήθελα η μαμά μου να κάνει μια κανονική δουλειά 9 με 5, να γυρνάει σπίτι, να μου φτιάχνει κουλουράκια, μπορεί να φτιάχνει κουλουράκια, δεν ξέρω. Φτιάχνω τα πάντα, μαγειρεύω εξαιρετικά, έχω να σου πω. Α, ε, οπότε ε, δεν τους έχει λείψει τίποτα, απολύτω. Άρα είχα εγώ είχα μάρα... 150.000 κομμάτια, ναι. αλλά δεν τους έλειψε τίποτα. Ναι. Δεν... Γιατί καμιά φορά τα παιδιά και να μην τους λείπει κάτι, θέλουν αυτό που έχουν οι άλλοι. Γιατί η μαμά είναι να σε πρωταγωνιστή; Δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Μα δεν με βλέπανε έτσι. Αυτά ξέραν τη μαμά τους. Σωστά. Ούτε εγώ κουβάλαγα κανένα ρόλο σπίτι, <laughs> ούτε καμιά συμπεριφορά ξένη προς την οικογένειά μας για να μπορεί να, ξέρεις, να υπάρχει μια αντίδραση τέτοια από τα παιδιά. Και είναι και πολύ αγαπημένες μεταξύ του. Ναι, είναι καλά. Παρά το ότι είναι από, από, διαφορετικές, από διαφορετικούς γάμους, έχουν, τα έχουν βρει μεταξύ mm -hmm. τους. Ε, είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, είσαι καταξιωμένη, όλοι σε ξέρουν. Υπάρχει κάτι που σου έχει μείνει και λες αυτό θα ήθελα να το κάνω και δεν το έχω κάνει ακόμα. Όχι. Όχι. Είμαι, Είμαι πολύ καλά. Γιατί πολλέ φορέ συναντά, α πούμε, ηθοποιού που θέλουν να είναι μουσικοί. Μουσικούς που θέλουν... Εγώ μουσικό είμαι ούτω ή άλλω και τραγουδάω κιόλα, οπότε δεν έχω αυτό το αποθυμένο. Αλλά όχι. Ε, εγώ αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Όλη μου τη ζωή ήμουνα. Ε, Πραγματικά ε, δ... όλη σου τη ζωή, έτσι. Από δόξα, μικρό δόξα το Θεό. Δεν έχει χρειαστεί να κάνω άλλη δουλειά, γιατί κάποιες φορές ξέρεις, και με την κρίση και με όλα, ε, επειδή είναι Ασταθέ επάγγελμα. Mm -hmm. Κακά τα ψέματα. Yeah. Ε, σε, σε στην άκρη του γκρεμού και τη στιγμή που ήταν να μπω σε διαδικασία να, να ψάξω να κάνω κάτι άλλο, πάλι κατέληγα στο να κάνω μια πολύ καλή δουλειά. Στο, στο επάγγελμά μου. Δεν τυχαίο αυτό, το ξέρει, έτσι. Είναι. Όχι, εγώ, εγώ πιστεύω και πολύ στο Θεό να ξέρει. Με τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, τα επίγεια δεν τα πάω πολύ καλά. Α, θέλει. Απευθεία. Ναι. Δεν θες το Όχι, όχι. όχι. Ναι, απευθεία σύνδεση. Ναι. Που, πού τον βρίσκεις στο Θεό? Παντού. Μέσα σου τον βρίσκεις στο Θεό. Εκεί. Πού αλλού. Είναι πάντα εκεί. Υποθέτω. Επειδή <laughs> είσαι ευαίσθητο άνθρωπο λες ποτέ, μα που είναι αφού συμβαίνουν τόσο δυσάρεστα. Ή δεν το σκέφτεσαι έτσι. Ε, ξέρεις τι, δεν μπορώ να σου πω ψέματα ε, αν με απασχολεί αυτό ή όχι. <laughs> με απασχολεί πάρα πολύ. Με απασχολεί πολύ. Αλλά πάλι επιστρέφουμε σε αυτό το, το είδο το δικό μας, το οποίο του έχουν χαριστεί τα πάντα και θέλει κι άλλα. Mm -hmm. Και είναι ασεβές. Είμαστε είναι ασεβές απέναντι στο Θεό, απέναντι στους Θεούς, απέναντι στην ίδια τη φύση. Είναι ασεβές. Και αυτό θα το πληρώσουμε. Ήδη το πληρώνουμε. Είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν πριν από 60 χρόνια. Mm, δεν είμαι σίγουρη. Τι, γιατί ξέρει τι λένε, είχε πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πριν από έναν αιώνα. Πριν από... Αυτό δεν μα κάνει καλύτερου ή χειρότερου. Mm. Αυτό μα κάνει τυχερού. Πιο τυχερού. Αλλά και πάλι δεν υπάρχουν πόλεμοι. Ναι, ναι. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Ναι, και πάλι θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πει κάποιο. Ναι, αλλά κυρία Τρίπη, έχετε να φάτε. Έχετε το σπίτι σα. Είναι τα πράγματα καλύτερα. Εγώ τα λέω για, για να. Μα, μα γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί. Και αυτά όμω δεν είναι δεδομένα. Να το πάλι. Δεν είναι δεδομένο. Κάτι μπορεί να τύχει και να, να μην τα έχει αυτά. Mm -hmm. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο έρωτα τα ξορκίζει όλα αυτά τα δυσάρεστα. Ο έρωτα. Τι μου θύμισε τώρα. Τί... <laughs> <laughs> το τελευταίο πράγμα που περίμενα να με ρωτήσει. Γενικά, ανοιχτή ερώτηση, δεν λέω. Ε, από ό,τι θυμάμαι, mm. ε, μάλλον. Θε να θυμάσαι ή έτσι έχει τύχει και δεν ε, συναντιέσαι ε, τώρα. δεν δε με απασχολεί. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν είμαι σε φάση που με απασχολεί. Δηλαδή, Είναι το. Ε, επειδή... Επιλογή είναι. είναι. είμαστε πιο όριμοι, προχωράμε, βρίσκουμε άλλα πράγματα να μας ενδιαφέρουν ή, ή πάντα ήσουν λίγο... Πάντα ήμουν αλίγο. λίγο. Λίγο μπλαζέ. <laughs> δεν θα το έλεγα μπλαζέ, αλλά... Εντάξει. Πρέπει να έχει ανθρώπου δίπλα σου που να μπορεί να συνεννοηθεί βασικό. Πρέπει να είσαι και ανοιχτή όμω να συνεννοηθεί με κάποιον άλλον, αν δεν συνεννοείσαι με αυτού. Σαφέστατα. σαφέστατα σαφέστα. Εγώ να σου ευχηθώ. Τι ευχέ κάνει στην κόρη σου, στι κόρε σου. Τι ευχέ ε, να είναι υγιεί και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εγώ να σου ευχηθώ να κάνεις <laughs> ακριβώς ό,τι γουστάρεις και ό,τι σε ευχαριστεί Εσύ. με την ίδια λάμψη και με το ίδιο ταλέντο. Μεγαλώνει το ταλέντο, παίρνει τα πάνω του. Ε, φαντάζομαι ότι καλλιεργείται και... Αυτό. Όπως <laughs> ξέρουμε πάντα λοιπόν με αυτό το μαλλί που πάντα θα δουλεύω. <laughs> <laughs> σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ, εγώ. Μη φύγετε εσείς, πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.